Έγινε αυτό που όλοι έτρεμαν για τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά, με το ζευγάρι να βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς υπήρξε εμπλοκή δικηγόρων, με μια νέα υπόθεση να ξεκινά για αυτό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το εξώδικο που εστάλει στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» και στην Αταλία Γερμανού. Αφορμή στάθηκαν τα όσα ακούστηκαν για εκείνον από τον σκηνοθέτη, Μάνο Καμπίτη στον αέρα, με αφορμή τη δικαστική τους κόντρα για την ταινία «Χαλβάι 5-0». Βόμβα από την Άση Πίλιου, τότε τελειώνουμε με τον κορονοϊό, να πούμε για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ακριβείς και απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό που πρωτίστως σεβόμαστε ότι πριν συνδεθούμε με Skype με τον Μάνο Καμπίτη είχαμε ζητήσει και από τον δικηγόρο του Μάρκου αν θέλει να τοποθετηθεί, να βγει τηλεφωνικά. Μας είπε ότι δεν θέλει να πάρει κάποια θέση, θέλει να δω πρώτα την εκπομπή και τους ισχυρισμούς του κυρίου Καμπίτη και θα τοποθετηθεί μετά. Εμείς ιδανικά θέλαμε και τις δύο πλευρές, γι' αυτό διακόψαμε τον κύριο Καμπίτη όταν πήγε να ξεφύγει λίγο παραπάνω, είπε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο «Καλύτερα δεν γίνεται» η παρουσιάστρια. Μιλώντας για το εξώδικο του Μάρκου Σεφερλή τόσο στο «Ευτυχείτε» του OBN όσο και στο πρωινό του Αντένα, δήλωσε «Δεν ήταν κάτι σοβαρό, όλα καλά». Έπρεπε να ακουστούν και οι δύο πλευρές, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Γιατί όταν ένα θέμα είναι νομικό, καλύτερο να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να μιλάει καλύτερα και όχι να μιλάμε εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις, εμείς απλά έπρεπε να διαβάσουμε και την πλευρά του δικηγόρου του Μάρκου. Το πράξαμε και νομίζω πως τελειώνει εκεί, δεν μίλησα με τον Μάρκο.